Συναγωνίστριες, συναγωνιστές, συντρόφισσες και σύντροφοι, η διαχείριση της πανδημίας από το αστικό κράτος μέχρι σήμερα ανέδειξε τη βασική του επιδίωξη να διατηρεί το χαρακτήρα του εγγυητή του καπιταλιστικού συμφέροντος, προτάσσοντας τις απάνθρωπες και εκμεταλλευτικές προτεραιότητές του σε βάρος των κοινωνικών αναγκών. Στον κλάδο του τουρισμού, που αποτελεί για δεκαετίες την αιχμή της καπιταλιστικής ανάπτυξης, η πανδημία λειτουργήσε ως αφορμή για την επιτάχυνση της επιβολής ακραίων αντεργατικών μέτρων, βίαιης κατάργησης δικαιωμάτων και κατακτήσεων, αλλά κυρίως επέδρασε στη δραστική ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων. Η μονιμοποίηση της εκπεριτροπής εργασίας και η βίαιη προσαρμογή της απασχόλησης σύμφωνα με τις αυξομοιώσεις της τουριστικής κίνησης και του όγκου εργασίας θεμελιώνεται ταχύτατα, συνθέτοντας ένα τοπίο απόλυτης ανασφάλειας. Η κρατική διαχείριση της πανδημίας, αντί να στοχεύσει στην ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας και στην προστασία των εργαζομένων στους χώρους εργασίας του κλάδου, επέλεξε να προσαρμόσει τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας με κριτήριο την απαλλαγή του εργοδότη από το κόστος εφαρμογής ουσιαστικών μέτρων. Ταυτόχρονα, με στόχο να μην ανακοπεί η τουριστική κίνηση και η κερδοφορία του τουριστικού κεφαλαίου, διαμόρφωσε υγειονομικά πρωτόκολλα λάστιχο, περιορίζοντας ακόμα και τους υγειονομικούς ελέγχους στις εισόδους της χώρας. Τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια μετατράπηκαν σε εστίες υπερμετάδοσης με τραγικές συνέπειες συνολικά για τους εργαζόμενους και το λαό. Η υγειονομική κρίση επίσης συνέβαλε στην περαιτέρω αναδιάρθρωση των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής και στην ανάδειξη νέων ισχυρών μονοπωλιακών πολυεθνικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στη διανομή. Τα σύγχρονα μοντέλα εργασίας κουβαλάνε μία δόση του φεουδαρχικού παρελθόντος, καθώς η νέα δουλοπαρικία ονομάζεται συνεργασία, η έννοια του μισθωτού καταργείται και βαφτίσεται συνέτερος freelancer, τα μέσα παραγωγής νοικιάζονται ή ακόμα επιβάλλεται η παραχώρησή τους από τον εργάτη στο κεφάλαιο. Τα πάντα γίνονται θυσία για τη διεύρυνση της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Με τα χειρότερα να βρίσκονται μπροστά μας, καθώς οι ενδοκαπιταλιστικοί ανταγωνισμοί μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας γεννούν νέες υπεριαλιστικές επεμβάσεις, πολέμους και δυστυχία, αναδεικνύεται περίτρανα από τις εξελίξεις ότι η νοσηρότητα του κορονοϊού είναι αντίστοιχη με την νοσηρότητα του καπιταλιστικού συστήματος. Οι επιχειρηματικοί όμιλοι του τουρισμού και οι κυβερνήσεις που στηρίζουν τα συμφέροντά τους, όπως διαχειρίστηκαν την πανδημία σαν ευκαιρία για τη μελλοντική διεύρυνση της κερδοφορίας τους, έτσι αντιμετωπίζουν και τη σημερινή απειλή του πολέμου. Είναι έτοιμοι να εκμεταλλευτούν τα πιθανά προσφυγικά ρεύματα ή τους ήδη κλεισμένους πρόσφυγες και μετανάστες στα ελληνικά στρατόπεδα συγκέντρωσης, σαν φτηνά εργατικά χέρια, υιοθετώντας μεσαιωνικές πρακτικές, επιβάλλοντας μεθόδους σύγχρονης σκλαβιάς. Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία όμως, το ταξικό εργατικό κίνημα με τα σωματεία που συσπυρώνονται στο ΠΑΜΕ κατάφεραν να δώσουν δείγματα γραφής για το πώς οργανώνεται ένας αγώνας. Ειδικότερα στον κλάδο του τουρισμού, παρά τους αρνητικούς συσχετισμούς στο επίσημο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, αναπτύχθηκαν νέοι εργατικοί πυρήνες αντίστασης που συνέβαλαν σε πολλές περιπτώσεις μέσα στην περίοδο της πανδημίας να ανατραπούν οι αντεργατικοί σχεδιασμοί κυβέρνησης κεφαλαίου, να ικανοποιηθούν εργατικά αιτήματα, να μπει φρένο στην εκμετάλλευση. Το ΚΚΕ όλο αυτό το διάστημα εξακολουθεί και δικαιώνει με τη στάση του τις προσδοκίες της εργατικής τάξης, συσπυρώνοντας και στηρίζοντας αυτές τις πρωτοπόρες δυνάμεις που ρίχνονται στη μάχη για συνολική ανατροπή και κατάργηση της καπιταλιστικής κυριαρχίας. Διακρίνει σωστά ότι μέσα σε αυτές τις συνθήκες οφείλει να δράσει ώστε να αντιμετωπίσει συλλογικά ο λαός τις νέες προκλήσεις. Απευθύνει ένα ευρύ κάλεσμα συμπόρευσης και αγωνιστικής δράσης προς τα αγωνιστικά τμήματα της κοινωνίας που εξακολουθούν να μην διθασεύονται, που θέλουν να παραμείνουν κινηματικά ενεργά, που αναζητούν ένα πλαίσιο πάλης το οποίο θα καλύπτει βασικές εργατικές διεκδικήσεις όπως μισθούς,
συλλογικές συμβάσεις σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες μας. Πρόκειται για ένα κάλεσμα που ενσωματώνει τη θέληση για να ανατραπεί το παρόν της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης, σχεδιάζοντας ένα μέλλον με επίκεντρο τις κοινωνικές ανάγκες, όχι τις αγορές και τα συμφέροντα των λίγων. Είναι μια προσπάθεια να υπερισχύσουν οι τάσεις χειραφέτησης απέναντι στις τάσεις υποταγής που κυριαρχούν σήμερα. Μια κίνηση που ανταποκρίνεται στο ιστορικό βάρος του κόμματος, το οποίο σε κάθε στιγμή της ιστορικής του διαδρομής δεν έπαψε να στέκεται όρθιο, στηρίζοντας με αυτοθυσία το λαό στις πιο δύσκολες στιγμές που έζησε αυτός ο τόπος. Συντρόφισσες και σύντροφοι, για μια ακόμα φορά από αυτό το βήμα, καλώ την εργατική τάξη της χώρας να ανταποκριθεί σε αυτό το κάλεσμα του κόμματος, να γίνει η κινητήριος δύναμη, να πάρει ο λαός τα ηνία της εξουσίας, να ορίζει αυτός τη ζωή και το μέλλον του. Ευχαριστώ πολύ. Καλούς αγώνες.